Μελέτης Παγώνης in the house σήμερα. Γεια σου, Μελέτη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθα καταρχήν. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος καταρχήν που είμαι Θεσσαλονίκη πάλι. Όπως πάντα. Εντάξει, πέραν το ότι είναι μια πόλη με την οποία μεγάλωσα και όλος αρκετά, ερχόμασταν πάρα πολύ συχνά με τους γονείς μου λόγω το ότι έχουμε και οικογένεια εδώ και τέτοια, είναι το ότι είστε πάρα πολύ ζεστοί, είστε φοβεροί σε αυτό που κάνετε εδώ πέρα και φτιάχνετε τη διάθεση του κόσμου κάθε μέρα μόνο που περπατάμε στο πεζοδρόμιο. Είμαστε. Αλλά μην αρχίσουμε τώρα με τα κλισέ και τους μύθους. Όχι, ναι. Εντάξει, θα το αποφύγουμε λιγάκι αυτό. Λοιπόν, Μελέτης Παγώνης μαζί μας, event stylist του Mel Group Lab. Στο Mel Group Lab, ναι. Θα μας τα πει όλα στο τέλος που μπορείτε να τον βρείτε. Και ο οποίος, θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον, μόλις έχει έρθει από το Λονδίνο και Fashion Awards. Από τα British Fashion Awards. Και θα μας τα πει όλα. Πώς ήταν, ε? Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Ήτανε μακράν όλων των show που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμή στα British Fashion Awards. Καταρχήν έγιναν στο Royal Albert Hall. Ναι. Χώρος όχι απλά ιστορικός. Για μένα νομίζω ότι είναι το ωραιότερος χώρος που θα μπορούσες να πας και να παρακολουθήσεις κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλαγμένος τελείως. Ναι. Φτιαγμένος καθαρά για να βλέπεις ένα τέτοιο show. Με κόκκινο χαλί εννοείται, με τη Σβαρόφσκι να πριτανεύει παντού και όλα τα κρύσταλλα της Σβαρόφσκι μαζί. Εντάξει, ήταν και επίσημος χορηγός. Βρεθήκα όλους... Μοντέλο της χρονιάς. Ναι, διάφορα τέτοια. Ναι, είχε διάφορα πράγματα τέτοια που είδαμε και θεωρώ, εντάξει, θα τα δείτε και από τα social media σίγουρα αυτά τα πράγματα. Είχε εμφανίσεις από μη γνωστούς ηθοποιούς, μοντέλα και αυτά που... Εμένα με σόκαραν πιο πολύ από τους γνωστούς. Αλήθεια. Ναι. Ήτανε καταπληκτικά φορέματα, καταπληκτικά κουστούμια. Ναι. Είχε και τους σχεδιαστές τους καινούριους που δεν τους ξέρουμε πάρα πολύ εμείς. Δηλαδή είναι πολλά που ρωτάγανε, ας πούμε, τι είναι αυτό, τι είναι εκεί. Ξέρεις, και άκουγες κάτι ονόματα που λες, ποιος είναι αυτός τώρα. Ναι. Αλλά μιλάμε ότι έβλεπες μια δημιουργία που τρελανόσουνε και λέγες, κοίταξε. Είναι η νέα γενιά αυτό το πράγμα, το οποίο θα κάνω μια πάσα με αυτό το πράγμα τώρα, το οποίο το βλέπουμε πολύ και στην Ελλάδα τώρα πλέον. Τα νέα παιδιά, όλοι οι νέοι σχεδιαστές, ναι, διαφέρουν παρασάγκας από ό,τι βλέπαμε παλιότερα. Όχι ότι δεν υπάρχουν σχεδιαστές που κάνουν ακόμα το καλό ρούχο, το τέτοιο, απλά έχουν καταντήσει λιγάκι ίδιοι. Σε αυτά που κάνουν. Ναι. Και ενώ οι καινούργοι έχουν πάρει σίγουρα διάφορα πράγματα από ξένους σχεδιαστές, από άλλες εποχές που θέλουν να τα φέρουν στην εποχή μας και να τα κάνουν λιγάκι πιο διαχρονικά. Χρησιμοποιούν υφάσματα τα οποία δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι ένα τέτοιο ύφασμα μπορεί να δείξει ένα δίχτυ, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να δείξει ωραίο πάνω σε ένα ρούχο. Και όμως το κάνουν να φαίνεται καταπληκτικό. Ναι. Αυτό μου αρέσει, ότι πειραματίζονται λίγο πιο πολύ με τα πράγματα, με τις δραφές, με το... Με αυτό. Εγώ γενικότερα... Ωραίο είναι αυτό και το παρακολουθώ, ναι. Και το παρακολουθώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ στον τομέα μου. Ναι. Κοίταξε, εγώ ούτως ή άλλως είμαι διακοσμητής. Αυτό ξεκίνησε, αυτό κάνω καλύτερα από αυτό που πιστεύω τουλάχιστον εγώ. Αλλά όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τα events... Ωραία. Όλο το θέμα ήταν να μπορέσει να δένουν όλα τα πράγματα μεταξύ τους. Να μπορούν να υπάρχει μια ένωση με το ένα στοιχείο με το άλλο. Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω, ποιοι είναι οι πελάτες σου, δηλαδή ποιος έρχεται σε σένα? Έρχονται σε μένα πλέον, ναι, θα σου πω το πλέον και θα σου πω και το πιο πριν που ποιος ερχόταν. Πλέον έρχονται σε μένα ζευγάρια που θέλουμε να τους προτείνουμε νέα πράγματα, να τους, ναι, προτείνουμε... Να φύγουμε τελείως από την νοοτροπία του έρχεται το ανθοπολείο και στείνει έναν γάμο, ναι, και να πάμε σε θέμα καθαρά σκηνοθετικής διακόσμησης ενός γάμου. Αυτό κάνουμε καλύτερα για μας, τουλάχιστον, γιατί θέλουμε να μοιραστούμε την ιδέα μας και τις ιδέες και τις εικόνες που έχουμε μέσα μας. Θέλουμε να τις μοιραστούμε με τον κόσμο και γι' αυτό και τα προτείνουμε να γίνονται αυτά. Και από εκεί και πέρα... Και πλέον, δηλαδή, έχουμε γνωρίσει στην αγορά ανθρώπους που μπορούμε να τους προτείνουμε για να δέσει όλο το θέμα σωστά
και να βγει ένα αποτέλεσμα ακριβώς συγκροτημένο όπως πρέπει. Μάλιστα. Γιατί υπήρχαν φορές στην αρχή ερχόντουσαν ζευγάρια που μόνο που ήθελαν έναν διακοσμητή για το γάμο τους, μόνο που ήθελαν μια συγκεκριμένη λιτή διακόσμηση που να μην την πιστέψουν πολύ λίγοι, αλλά να την πιστέψουν πολύ σαν ένα ωραίο Insta. Mm-hmm. Και ερχόντουσαν αυτοί οι πελάτες. Απλά εμένα με ενοχλούσε πολλές φορές ότι κλονιζόταν αυτό που έχω κάνει με ένα κίτρινο νηφικό που μπορούσε να σκάσει και να μην ταιριάζει στο ροζ στολισμό που έχω κάνει εγώ. Και τι κάνεις αυτή την περίπτωση, γιατί εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Τότε δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, γιατί δεν είχαμε και λόγο σε όλο αυτό το πράγμα. Πλέον, τα τελευταία 4 χρόνια, και το έκανα γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μπήκα πάρα πολύ μέσα σε αυτό το πράγμα. Θέλησα, επειδή έχω και αγάπη για τη μόδα, όπως προείπα πριν λίγο δηλαδή, και παρακολουθώ πολύ τη μόδα σε αυτό το πράγμα, παρακολουθώ το νηφικό, παρακολουθώ το γαμπριάτικο κουστούμι αρκετά, είπα ότι θα πάω και θα γνωρίσω σχεδιαστές και νέους και παλιούς, εννοείται, ναι. Γιατί και δεν έχουν χαθεί οι παλιοί, εννοείται, απλά υπάρχουν ακόμα, είναι για κάποιους όμως, δεν είναι για όλους. Γνώρισα λοιπόν αρκετούς νέους σχεδιαστές που κάνουν διαφορετικά πράγματα, που αυτό που απέτησα τουλάχιστον από τους ίδιους όταν θέλησα να κάνω συνεργασία μαζί τους είναι να μπορώ να πω τη γνώμη μου ότι θέλω να κάνω αυτό το θέμα και να μπορούσαν να το ακούσουν, να το βάλουν μέσα τους και να περάσουν ένα αποτέλεσμα, να βγει ένα αποτέλεσμα που να ταιριάξει. Ναι. Και έτσι συμφώνησα λοιπόν με τους σχεδιαστές να κάνουμε συνεργασίες όπου να προτείνουμε στα ζευγάρια να κάνουμε ένα συγκεκριμένο νηφικό πάνω τους τελείως με τον τρόπο που βγάζουν, βέβαια πάντα βασισμένο στο δικό τους στυλ. Δεν πρόκειται να τους φορέσουμε ένα τελείως διαφορετικό στυλ, ένα ξένο στυλ. Ναι. Γι' αυτό και κοίταξα πολλούς σχεδιαστές, γιατί ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό, κάτι ειδικό, κάτι συγκεκριμένο. Από τον κάθε ένα παίρνω κάτι και τον έχω ονομάσει μέσα μου κάπως συγκεκριμένα. Ναι. Ο τάδε έχει αυτό το πράγμα, η τάδε έχει το twist, αυτός έχει το πιο πολύ... θεατράλε. Ναι, είναι τα θεατράλε, μπράβο ακριβώς, είναι πολύ το dramatic. Έχουμε αυτά τα πράγματα που ο καθένας έχει το συγκεκριμένο του, την συγκεκριμένη του γραμμή. Mm-hmm. Και αυτό προσπάθησα λοιπόν να προμοτάρω στους πελάτες μου, ότι ξέρω πλέον από τη στιγμή που τους γνωρίζω και που τους κάνω τη συνέντευξη. Γίνεται μια συνέντευξη, δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Πάντα γίνεται μια συνέντευξη για να μπορέσεις να καταλάβεις τι θέλουν, να μπορέσεις να καταλάβεις τι είναι ο καθένας και πώς μπορούν να δέσουν μεταξύ τους όλα αυτά. Ναι. Οπότε μετά τη συνέντευξη καταλαβαίνω ακριβώς. Πλέον έχω φτάσει δηλαδή στο σημείο να μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι τους πηγαίνει και τι όχι. Εν τω μεταξύ, εμένα αυτό που μου φαίνεται πολύ δύσκολο στη δουλειά σας. Mm-hmm. Ειδικά ο τομέας, γιατί φαντάζομαι να λαμβάνεις και corporate και εταιρικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις κλπ. Ότι ο γάμος είναι μια πολύ συναισθηματική κατάσταση, στην οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων εμπλέκεται η νύφη, ο γαμπρός και οι γονείς τους. Στη χειρότερη... Δεν μόνο οι γονείς τους. Και πω όπως στη χειρότερη μόνο οι γονείς τους. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Και τέλος πάντων έρχεται, θέλω να μου πεις μία περίπτωση που έρχεται το ζευγάρι και έχει στο μυαλό του ένα σενάριο α, το οποίο εσύ σενάριο θεωρείς ότι είναι όχι απλά, πες μου μια λέξη έτσι. Κλισέ. Κλισέ είναι εύκολο, ένα πιο, ότι θα, τέλος πάντων θα τους πήγαινε κάτι άλλο πολύ πιο πολύ. Θα σου πω κάτι. Εκεί δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορείς και το διαχειρίζεσαι αυτό ανέμακτα. Το 80% των πελατών που έχουν έρθει σε εμάς έχουν στο μυαλό τους κάτι που δεν τους πάει. Το 20%, μάλλον συγγνώμη να στο χωρίσω αλλιώς, το 10% είναι κοντά σε αυτό που τους πάει και ναι. Ένα 10% ξέρουν ακριβώς αυτό που θέλουν. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η προσπάθειά μας να φτάσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς να περάσουμε σωστά, είναι μεγάλη. Γιατί είναι πολλοί ο κόσμος που δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρει τι του πάει και είναι πολλοί ο κόσμος που είναι mimetic, δηλαδή προσπαθούν να κάνουν κάτι που έχουν δει στην ξαδέρφη τους την Κίτσα, στο θείο τους τον Γιώργο, να κάνει το ίδιο πράγμα και οπότε θεωρούν ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να τους το βγάλεις, αλλά τους το αλλάζουμε πολλές φορές και μας ακολουθούν και αυτό
θεωρώ είναι η επιτυχία μας, ότι μπορούν και μας, από κάποια στιγμή και πέρα γινόμαστε οι άνθρωποι τους, δηλαδή ακολουθούν αυτό που λέμε εμείς. Ναι. Γιατί καταλαβαίνουν ότι ξέρουμε τη δουλειά μας. Δεν, δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες που συσχετίζονται μέσα στην ομάδα μας γνωρίζουν ακριβώς το δικό τους αντικείμενο. Είστε και ψυχολόγοι μαζί τώρα εσείς. Καλά, πλέον έχουμε γίνεσαι αναπόφευκτα ψυχολόγος της νύφης και του γαμπρού σίγουρα. Και από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι ψυχολογούμε και πεθερές και μανάδες και τα πάντα πλέον, γιατί πρέπει να τα φέρεις όλα σε μια ισορροπία. Όταν ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε το εξής κακό, ότι έχουμε στάνταρ και είναι κλισέ πλέον, αλλά ισχύει, ότι πεθερές και μανάδες θα επιβάλλουν το πράγμα που θέλουν με τον τρόπο τους, γιατί σε μεγάλο ποσοστό βοηθάνε πάρα πολύ οικονομικά το ζευγάρι για αυτά τα πράγματα. Οπότε θεωρούν ότι έχουν και τη δυνατότητα επιλογής σε αυτά τα πράγματα. Εγώ αυτό που προσπαθώ πάντα να περάσω είναι ότι ναι, καταλαβαίνω ότι δίνεται κάποια λεφτά σε μένα καταρχήν για το οτιδήποτε γίνεται σε όλο αυτό το πράγμα, σε έναν σχεδιαστή μόδας, σε έναν κομμωτή, σε έναν hairstylist, σε οτιδήποτε. Δίνεται κάποια λεφτά σε ένα κτήμα για να γίνει το όλο event μετά, ο χορός και αυτά. Αλλά όλα αυτά τα δίνεται για να πάνε σε επαγγελματίες. Για να πάτε σε επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να φεθείτε στους επαγγελματίες. Ναι, ποιος ο λόγος να πας σε ένα wedding, σε έναν event stylist, αν δεν έχεις σκοπό να ακούσεις τι έχει να σου προτείνει και αυτός. Αυτό το αφαιθείτε στους επαγγελματίες, το λέω και το ξαναλέω, δεν έχει γίνει αρκετά κατανοητό. Δεν είναι εύκολο, το φαντάζομαι δηλαδή. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ κούραση από τα πάντα, όταν εμπιστευτείς τα πάντα σε έναν επαγγελματία. Γιατί εκείνος τα βάζει σε μία σειρά. Εγώ έχω φτάσει πλέον στη φάση ότι ακόμα και ένα μήνα πριν να μου πεις ότι παντρεύεσαι, ναι, μπορώ να το διευθετήσω σωστά και να μην υπάρχει κανένα θέμα άγχους. Μέχρι και τον ηφικό μπορούμε να φτιάξουμε, που υποτίθεται ότι θέλεις 2 μήνες σίγουρα πριν 3 μήνες βασικά, να έχεις βρει έναν ηφικό. Ακόμα και τον ηφικό μπορούμε να το φτιάξουμε. Το θέμα είναι να μην αγχωθούν και να μην μπλεχτούν πολύ μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι άλλες οι τιμές που θα βρεις εσύ, άλλοι το... Μα αυτό είναι και αυτό το εμπορεύσιμο του όλου θέματος σε εμάς, είναι ότι έχουμε δικά μας dealings σε όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώς, γιατί τους έχει συναναστραφεί όλους κάθε χρόνο. Και γνωρίζουν πλέον και τι πελατολόγιο μπορούμε να τους φέρουμε και το αναγνωρίζουν όλοι οι σχεδιαστές αυτό το πράγμα πλέον και να γνωρίζουν ότι πρέπει να είμαστε και εκεί εμείς, για να δώσουμε και εμείς το δικό μας touch σε όλο αυτό το πράγμα που θα κάνουν μεταξύ τους. Και είμαι σίγουρη ότι θα λειτουργείτε και βοηθητικά και στους σχεδιαστές, για να παίρνουν και αυτοί με τη σειρά τους το δικό τους feedback από τον κόσμο. Καταρχήν, από τους πελάτες. Έχουν υπάρξει πολλές φορές που έχω γνωρίσει σε πελάτες μου σχεδιαστές που δεν τους γνωρίζαμε. Κάτι, ναι, προφανώς. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, να προσπαθώ να προωθώ ταλέντα που πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν και μπορεί να μην τα γνωρίζουν αρκετά. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε περισσότερο τα συγκεκριμένα ονόματα από την τηλεόραση. Ναι, ναι, το upper level, το στρώμα το πιο πάνω απ' όλα, ναι, το οποίο όμως έχει τη δυνατότητα να προμοτάρεται με κάποιους τρόπους. Έτσι είναι. Υπάρχουν πολλοί σχεδιαστές οι οποίοι είναι ταλαντούχοι, αλλά δεν μπορούν να προμοταριστούν όπως πρέπει. Και εκεί κολλάτε εσείς. Ακριβώς. Και για τους πελάτες και για τους σχεδιαστές. Ακριβώς. Γι' αυτό και ψάχνουμε τόσο πολύ. Γιατί υπάρχουν πολλοί που πρέπει να σηκώσεις λίγο το κρεβάτι για να μπορέσεις να τους δεις από κάτω. Υπάρχει κάτι που σε ρωτάνε συνέχεια? Είναι δηλαδή κάποια ερώτηση που λαμβάνεις από πελάτες συνέχεια για το γάμο τους? Να σου πω. Ένα στάνταρ. Ή το άγχος τους, τέλος πάντων. Ένα στάνταρ που ρωτάνε όλοι όταν έρχονται σε μένα την πρώτη φορά είναι αν θα προλάβουν. Ναι. Είναι στάνταρ αυτό το πράγμα. Απλά εκεί πέρα ξεκινάει η έννοια του να πουλήσω την υπηρεσία μου. Ναι. Γιατί προλαβαίνουμε όποτε θέλετε εσείς. Έχω να μεταφέρω μία μαρτυρία. Δεν θα πω προφανώς ονόματα και διευθύνσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω βρεθεί στην Αθήνα με μία φίλη, γιατί έψαχνε νηφικό. Mm-hmm. Ήταν Ιανουάριος και ο γάμος ήταν Οκτώβρη. Mm-hmm. Και έχουμε πάει σε έναν σχεδιαστή μόδας, αρκετά γνωστό. Και έχουμε πάει... Εκείνο το ταξίδι έχει γίνει τύπου άντε να πάμε. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε ότι είναι πολλοί μήνες, είναι 10 μήνες. Και έρχεται ο τύπος
Και, και λέει τέλος πάντων η φίλη μου περί τίνος πρόκειται και κάνει μου αυτός. Δεν προλαβαίνεις. Σε παρακαλώ τώρα λίγο με λεπτή. Σε παρακαλώ λίγο τώρα. Όταν καταρχήν σου ξαναλέω ότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο, όταν γίνεται η επίσκεψη στον σχεδιαστή, όπως και σε όλα τα fittings της νύφης ή του γαμπρού, ναι, είμαστε εκεί. Είναι κάποιος από την ομάδα μας, είναι εκεί πέρα, γιατί κρατάμε και εμείς ένα level σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό που μπορώ να σου πω σίγουρα για μας, με το πώς θα ανταπεξέρχονται σε εμάς όλα αυτά τα πράγματα, είναι ότι δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο παρουσία μας. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τους χρόνους, ξέρουμε πάρα πολύ καλά το αν πρέπει ή όχι να πάει σε εκείνο τον σχεδιαστή να διαλέξει. Γι' αυτό και το παρακολουθούμε από κοντά. Γιατί τις πρώτες φορές, ας πούμε, θα σου πω την κίνηση πώς γίνεται ακριβώς το βήμα. Όταν θα πούμε στην ΥΦΗ ότι αναλαμβάνουμε ότι μέσα στην υπηρεσία μας τελικώς θα υπάρχει και αυτό το πράγμα, το styling της ΥΦΗς, κλείνουμε εμείς τα ραντεβού με την ΥΦΗ. Αν πας να κλείσεις. Και τους σχεδιαστές εμείς. Ναι, okay, ακριβώς. Ναι. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι στην Αθήνα, να σου το πω και έτσι, στην Αθήνα για να βρεις σχεδιαστές την ώρα που θέλεις εσύ και ακριβώς. Μπορεί εσύ να δουλεύεις μέχρι το βράδυ, μπορεί να δουλεύεις να είσαι νύχτα και να μπορείς μόνο μέρα, να μπορείς συγκεκριμένη ώρα και αυτά. Δεν θα σου πούνε ποτέ ναι. Έχουν ένα λιγάκι ύφος το ότι πρέπει αυτοί να κανονίσουν τα πάντα. Κι άλλο. Ακριβώς. Εγώ αν μου πεις ότι μελέτη μπορώ μόνο 8 η ώρα Τετάρτη και τίποτε άλλο και για μισή ώρα, θα κανονίσω ότι θα είναι Τετάρτη 8 η ώρα και θα γίνει αυτό τότε. Δεν πρόκειται ατελιέ να αλλάξει κάτι. Ακριβώς. Ναι, εννοείται ότι πάντα απαιτούμε όταν είναι με την ομάδα μας να είναι παρουσία ο σχεδιαστής. Και αυτό έχω να σου πω ότι δεν μου το έχει αρνηθεί μέχρι και. Τι να σου πω το κορυφαίο όνομα, ας πούμε, στα νεφικά που έχουμε αυτή τη στιγμή, μέχρι και η Λουκία είναι πάντα μπροστά. Είναι πάντα μπροστά σε οτιδήποτε fitting γίνεται νύφης και οτιδήποτε πρόβα μπορεί να γίνει και ακόμα και όταν έρθει να επιλέξει είναι πάντα εκεί πέρα μπροστά και θα πει και τη γνώμη της. Εννοείται ότι θα την ακούσουμε, τη Λουκία την αγαπάμε και όλες πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, αλλά εννοείται ότι θα την ακούσουμε και θα κάτσουμε και θα σκεφτούμε και αυτό το πράγμα. Και είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ σημαντική στιγμή η επιλογή ενός νυφικού στο μυαλό μιας γυναίκας. Δεν αγοράζει δηλαδή φόρεμα για το ρεβιγιόν πρωτοχρονιάς. Οπότε ο σχεδιαστής, καλό θα ήταν να μην πω κάτι πιο. Θα σου πω κάτι. Να είναι εκεί. Είναι λιγάκι πρόβλημα στη νύφη και σε κάθε νύφη και σε κάθε κοπέλα ότι στο μυαλό τους είναι ότι η μοναδική στιγμή που θα ντυθούν είναι το νυφικό τους και καμία άλλη στιγμή. Ναι, δεν το είναι, έχει αρκετό κόσμο. Ναι, κόσμος. Το έχουν, αλλά δεν θα πρέπει να το έχουν. Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Ούτε. Επειδή είναι η μοναδική στιγμή που θα παντρευτείς Θεού θέλοντος, θα πρέπει το νυφικό σου να είναι πιο φαντασμαγορικό από ναι, ποτέ. Ναι. Ούτε κάτι άλλο. Εγώ αυτό που λέω στις νύφες μου είναι ότι αυτό που θα κοιτάξεις θα είναι να ζήσεις το γάμο σου όπως ακριβώς είσαι εσύ. Δεν θα βγάλουμε μία άλλη π.χ. δέσποινα στο γάμο. Ναι. Θα βγάλουμε τη δέσποινα όπως την ξέρουμε όλοι μας. Τη δέσποινα σε νύφη. Ακριβώς. Και η δέσποινα θα βγει νύφη ο εαυτός της. Εγώ, δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό τώρα που λες, γιατί εγώ έχω δει νύφες που, τι να σου πω, μπορεί να ήταν και πάρα πολύ ωραίες ή και πάρα πολύ ωραίο το νυφικό κτλ. Αλλά δεν ήταν αυτές. Ναι. Πώς ναι. Να σου πω, και τελικά δεν ήταν ωραίο το σύνολο. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό, στο λέω, γιατί ας πούμε μπορεί να την αλλάξει μετά, ας πούμε, ακόμα και ο hairstylist και ο make-up artist που θα την πάρει, μπορεί να την αλλάξει τελείως. Και εκεί θα πρέπει να προσέχουμε και αυτό εμείς. Δηλαδή θα πρέπει να κρατήσουμε την προσωπικότητά της όπως πρέπει. Με όλα αυτά έρχεται και δένει η καθεαυτού δουλειά μας μετά, που είναι ο στολισμός του κάθε event που θα γίνει. Είτε στην εκκλησία, είτε στο χώρο που θα γίνει μετά το πάρτι. Γιατί είναι πολλές φορές που υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό ζευγάρι, πάρα πολύ απλό ζευγάρι, που βγάζουν μια πολύ έντονη φιλικότητα, μια πολύ ζεστασιά. Ο κόσμος που έχουν καλέσει είναι 30 μέχρι 40-45, ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ φρέσκο όλο αυτό το πάρτι που πρόκειται να γίνει. Και σου ζητάνε να κάνεις έναν πάρα πολύ βαρύ στολισμό. Εκεί έρχεσαι και τους λες, παιδιά, okay, το έχετε δει στο Pinterest που ακολουθούν πάρα πολλοί
κόσμος το πλέον. Το Pinterest είναι το αγαπημένο, ναι, ναι, ναι. Στο Pinterest, στο Google, στο Instagram, στο Facebook, στο Bristol Bailey που μπαίνουν πάρα πολύ στο Bristol Bailey, ας πούμε, και τον λατρεύουν όλοι, και εγώ τον λατρεύω βασικά τώρα. Κι εγώ. Έχουμε, ας πούμε, τον Έλληνα Bristol Bailey, τον Μαρκό τον Μαχαιρόπουλο, που μπαίνουν πάρα πολύ επίσης. Ένας συνάδελφος ο οποίος θεωρώ ότι αξίζει να τον αναφέρουμε πολύ σε αυτό το πράγμα που κάνει, γιατί κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο γενικώς και έχει θέσει δρόμους σε αυτά τα πράγματα. Μπαίνουν λοιπόν όλοι μέσα σε κάτι τέτοιου στολισμούς και θέλουν, λέει, να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και τους λες, για ποιο λόγο ένα τόσο φρέσκο ζευγάρι να κάνεις κάτι τόσο βαρύ. Μπαρόκ. Όταν δεν είσαι γιος του βασιλιά Παύλου. Όταν δεν είσαι η κόρη της Φρεντερίκης. Γιατί να κάνεις κάτι τέτοιο, πες μου. Πραγματικά. Και εκεί πάλι είμαστε εμείς που θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τα όρια σε όλα αυτά τα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τα όρια ακόμα και στην επιλογή του κτήματος, που τις περισσότερες φορές θέλουμε να συνάδει με το όλο μας θέμα. Να είναι μια συνέχεια της δικής μας διακόσμησης. Με όλα αυτά που μου λες, πρέπει να αλλάξει το stylist και να λέγεσαι event juggler. γιατί είσαι ισορροπής όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς. And psychologist. και αυτό. Είναι πολύ προσωπικό το συγκεκριμένο γεγονός. Καλά και η βάφτιση, αλλά ειδικά ο γάμος που βγαίνουν έτσι διάφορα συναισθηματικά, είμαι σίγουρη, σε όλους εκείνη καλά, τη στιγμή. Ναι, εντάξει, αυτό... Ποιο διάσημο γάμο θα ήθελες να είχες αναλάβει εσύ, ή που τον κοίταξες και είπες, ναι ρε παιδί μου, αυτό, του εξωτερικού. Θα σου πω, ζήλεψα πάρα πολύ τελευταία, και δεν ήταν του εξωτερικού, ήταν ελληνικός γάμος, και θα το ξαναπώ, ήταν του Μάρκου του Μαχαιρόπουλου, της MRCO, της εταιρείας, ένας γάμος που έκανε με τον Σαβίδη, το γιο του Σαβίδη. Ζήλεψα στο team, στο ότι ήταν ένα team, καταρχήν, εντάξει, ήταν ένα team καταπληκτικό που έκανε όλο το όλο θέμα. Ναι. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις τα credits του γάμου, θα πεις ότι είναι ο ένας και ο ένας. Ήταν τελείως, ειλικρινά, πολύ καλό. Έβγαλε ένα αποτέλεσμα καθαρά international γάμου, παραμυθικός γάμος, κάτι που δεν μπορείς εύκολα να το... Δεν είναι προσβάσιμος γάμος, αυτό εννοώ, και γι' αυτό και μου άρεσε. Δεν είναι ένας γάμος που θα μπορούσε να το συναντήσεις. Για να τον αντιγράψεις. Ακριβώς. Ήταν απλά για να πάρεις μια έμπνευση για κάτι, ας πούμε. Ένα sharing λουδί. The experience. Αυτό το πράγμα αυτό. Που σου λέω ακριβώς. Είναι sharing the experience γάμο. Είναι νομίζω η ίδια χρησιμότητα που έχει η υψηλή ραπτική σε εμάς. Δηλαδή το βλέπεις, προφανώς και δεν είναι για να το φορέσεις κανείς μας στην και καθημερινή ζωή. Θεωρώ ότι όποιος προσπαθήσει να αντιγράψει κάτι τέτοιο θα είναι χαζό. Θα είναι δηλαδή πραγματικά. Προφανώς και θα είναι χαζός, αλλά η υψηλή ραπτική είναι για να βλέπεις την τεχνική ενός οίκου, για να βλέπεις τη δημιουργικότητά σωστά, του και τελεία. Και από εκεί και πέρα να πάρουμε ο καθένας κάτι, ένα χρώμα, ας πούμε, ένα στυλ νηφικού, κάπως έτσι πολύ φαντάζομαι σωστά. Γίνεται. Πολύ σωστά το λέω. Ήταν και κούκλα η νύφη και το νηφικό. Ήταν, σου λέω ξανά ότι και το νηφικό ήταν μη προσβάσιμο σε μια Ελληνίδα νύφη εύκολα. Γιατί εντάξει, okay, μπορούν εννοείται, αλλά δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο και ο χώρος ήταν αλλαγμένος όπως δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα. Και τα λουλούδια ήταν τέτοια λουλούδια που δεν μπορούν να αγοραστούν εύκολα. Είναι αυτό το πράγμα που λες ότι κάθεσαι και το βλέπεις απλά. Ήτανε γάμος, ορόσημο. Ναι. Αυτό. Το βλέπεις σαν επαγγελματίας και πού μπορεί να φτάσει κάτι. Και μάλιστα υπήρχαν λεπτομέρειες που δεν τις είχα δει. Το είδα τελευταία φωτογραφικά λεπτομερώς στο γάμο. Γιατί ευτυχώς για μας, ας πούμε, υπάρχουν, ας πούμε, και δύο wedding blogs στην Ελλάδα που μοιράζονται καλούς γάμους. Στο οποίο έχουμε συμμετέχει και εμείς, μας έχουν αναβάσει και εμάς τρεις φορές, ας πούμε. Και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, το είδα στο wedding blog της Ελένης της Μπαλκούλη. Λέγεται Love for Weddings. Love 4 Weddings, έτσι γράφεται. Πολύ ιδιαίτερο blog. Και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να σου συζητήσω κιόλας, ότι λείπουνε πολύ αυτή η αγάπη για το αντικείμενο στους bloggers. Η Ελένη, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για το γάμο μέσα στο blog της, μοιράζεται πολλούς αληθινούς γάμους όπως τους έχει δει ο φωτογράφος με τη ματιά του, οι οποίοι είναι πραγματικά
πολύ ωραίο πράγμα να τον δεις και να εμπνευστείς από αυτό το πράγμα. Και δεν είναι εμπορικό. Ναι, δηλαδή, κατευθείαν αυτό το πράγμα. Μπες και για να με δεις πρέπει να αγοράσεις αυτό, πρέπει να δεις. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα που λέει. Που είναι το χειρότερό μου αυτό. Μοιράζεται το ωραίο πράγμα. Ειδικά στο Instagram. Καλά, ναι. Εντάξει. Τα εμπορικά post είναι. Και αυτά έχουμε τα δει και έχουμε δει ότι έχουν ξεπεταχτεί bloggers από παντού. Το πρόσχημα, ρε παιδί μου. Να μου το σερβίρεις λίγο πιο. Όχι, κατευθείαν αυτό είναι. Ναι, αυτό ισχύει. Υπάρχουν τάσεις στα νηφικά και στους χώρους. Θα σου πω κάτι. Όχι στους χώρους, γενικά στο wedding. Καταρχήν, τα τελευταία 2 χρόνια είναι τάση ο χειμερινός γάμος. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Κατά δεύτερον, οι δάσκαλοι της τάσης του γάμου δεν είναι άλλοι εκτός από τους Ισπανούς. Τους Ισπανούς. Mm. Αυτοί έχουν κάνει τα πάντα στο γάμο με φοβερή λεπτομέρεια, με φοβερό artistic, όλη η ιδεολογία είναι πολύ artistic όλο αυτό το πράγμα που δείχνουν. Και αυτά που βλέπω σε αυτούς τα κάνουμε εμείς τώρα, ας πούμε, ενώ τα έχουμε δει ας πούμε 6 χρόνια. Ναι. Περίμενε να μου πεις τους Αμερικάνους. Όχι. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ πιο κλισέ στα πράγματα. Οι Αμερικάνοι έχουν αυτό το ένα και μοναδικό πράγμα που έχουν είναι ο γάμος στον κήπο τους. Ναι. Που είναι το ίδιο πράγμα παντού. Ναι. Τις καρεκλίτσες στον κήπο έξω, συνήθως σε μια μεγάλη βίλα. Αν δεν την έχουν, την νοικιάζουν τη βίλα. Και ναι. Όπως πάει, υπάρχουν τα βόους, υπάρχουν οι παράνυμφες οι οποίες ντύνονται με το συγκεκριμένο φόρεμα. Αυτά είναι πολύ κλισέ για την Αμερική, αλλά εντάξει, αυτό πουλάνε κιόλας. Ναι. Είναι το στυλ του γάμου που πουλάνε. Εντάξει, έχουμε αγαπήσει πολύ τον Αμερικάνικο γάμο και εδώ πέρα. Τον έχουμε κάνει και σε σημεία που αγγίζει και που ξεπερνάει μάλλον το όριο που θα έπρεπε. Ναι, να σου το πω, ναι, κατάλαβα τι λες. Εντάξει, όμως δεν είναι κάτι τόσο. Τουλάχιστον δεν είναι το στυλ μου εμένα αυτό. Εμένα το στυλ μου είναι λιγάκι πιο θεατρικό. Ναι. Μ' αρέσει πολύ ο γάμος να γίνεται σε ένα φυσικό περιβάλλον. Δεν θα ήθελα να είναι πολύ στημένο το περιβάλλον. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και να είναι πολύ στημένο, θέλω να μην φαίνεται στημένο. Μάλιστα. Ξέρω είναι λίγο δύσκολο όπως το λέω, αλλά αν θα δεις έναν χώρο, τον καταλαβαίνεις απόλυτα. Ναι, ότι μπορείς να στήσεις κάτι εδώ πέρα. Να υπάρχει μια φυσικότητα, μια πλαστικότητα τέλος πάντων. Και να μην είναι ψεύτικο. Εσύ από πού εμπνέεσαι? Θα σου πω. Κάθε χρόνο καταρχήν γυρνάμε τις εκθέσεις σε όλο τον κόσμο για να δούμε, για να τσεκάρουμε πράγματα. Περισσότερο από το θέατρο. Από το θέατρο, Περισσότερο από το θέατρο και από τις ταινίες εγώ. Τις ταινίες. Έχουν υπάρξει φορές που έχω μιλήσει με ζευγάρια γιατί κάνουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα που δεν είναι... Είναι το επόμενο πράγμα που θα σου πω τώρα αυτό για τα θέματα. Αλλά έχει τύχει και έχω μιλήσει με τα ζευγάρια και μου λένε τι θέλεις να κάνεις εδώ μέσα. Θέλουμε να έχουμε κάποιες γωνίες. Λοιπόν, αυτά λέγονται Insta Corners καταρχήν. Αυτό που θα πρόκειται να σου πω τώρα είναι ότι σχεδιάζεις να βάλεις μέσα στην διακόσμηση του γάμου κάποιες γωνιές οι οποίες θα είναι προσβάσιμες στο μάτι του κάθε επισκέπτη, θα τους τραβήξει, θα θελήσουν να την τραβήξουν φωτογραφία. Και θα είναι και κομμάτι του γάμου. Δηλαδή θα βγάλει ένα έντονο στοιχείο του γάμου. Λοιπόν, αυτά τα κόρνερ συνήθως για μένα είναι σκηνές από ταινίες που έχω δει εγώ και μου έχουν κάτσει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αν το βγάλει σωστά. Αν το βγάλει σωστά. σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Γιατί υπάρχουν και φορές που έχω δει να το έχουν προσπαθήσει και να μην. Γιατί θέλει και πολλά να μην πράγματα. Είναι αυτό. Θέλει πολλά πράγματα για να γίνει κάτι τόσο. Γενικότερα το απλό και το λιτό, να ξέρεις, θέλει πολύ κόπο. Είναι πολύ δουλειά θέλει από πολύ πίσω. Κόπο. Θέλει πολύ κόπο για να γίνει. Και έτσι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι μου αρέσει να κάνω αυτό το πράγμα, να βάζω πράγματα από τις ταινίες, να βάζω πράγματα από το θέατρο πολύ. Το vintage στοιχείο ήταν το πρώτο που ήθελα να δοκιμάσω. Με αυτό έγινε γνωστός και όλα σε αρκετούς γάμους που κάναμε με στην το Ελλάδα. Vintage. Το vintage στοιχείο, γιατί ήταν κάτι το οποίο για μένα το vintage δεν ήταν ο διαμάντινος πολυέλαιος που όλοι πιστεύουν. Είναι πιο... Κάτι παλιακό, ας πούμε, που έχεις φέρει κάπου και το έχεις κοτσάρει στη μέση. Ναι, ενός... Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλη η νοοτροπία που θα πρέπει να υπάρξει στο χώρο για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είναι και το βελούδο μέσα, θα πρέπει να είναι και η δαντέλα μέσα, η παλιά και όχι... Η νεομοντέρνα δαντέλα, ας πούμε. Θα πρέπει να είναι το νηφικό της νύφης, λίγο πιο θεατράλε. Πες μου λίγο αυτό που θα λέγεις για τα θέματα. Ότι είναι πολύ της μόδας. Όταν ξεκίνησα,
Ξεκίνησα γιατί στο Λονδίνο αγαπούσαν πάρα πολύ τα θεματικά. Πάρα πολύ. Και αυτό ήταν για μένα ένα δέλεαρ. Όταν ήρθα στην Ελλάδα λοιπόν και αποφάσισα να μοιραστούμε αυτό το πράγμα με τον κόσμο, ο περισσότερος κόσμος το φοβότανε. Υπήρχαν πάρα πολλοί που γύριζαν και πούνε ότι δεν πρόκειται να το κάνουμε τσίρκο το γάμο μας ή οτιδήποτε άλλο. Οι 3-4 που αποδέχτηκαν στην αρχή να κάνουμε κάτι τέτοιο ήταν και ο λόγος που υπάρχουμε ακόμα τώρα. Αλήθεια, πες μου λίγο παραδείγματα από θέματα. Αυτοί οι πρώτοι τι είχανε? Κάναμε ένα θέμα Great Gatsby. Α, τι λες, το τι οποίο ήταν καταπληκτικό θέμα, ένας ωραίος γάμος. Αλλά το ωραίο του ποιο ήτανε? Βασικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς αυτό το θέμα. Ήταν ότι επειδή έπρεπε να γίνει ο γάμος για κάποιους λόγους του ζευγαριού πρωί, και επειδή το Great Gatsby είναι καθαρά νυχτερινή ναι, ταινία. Ναι, ναι. Ναι, έχει το μαύρο το στοιχείο μέσα, τα χρυσά. Δεκαετία 20, υπό τα απαγόρευση κλπ. Ακριβώς. Προσπαθήσαμε λοιπόν και περάσαμε όλο αυτό το σκηνικό του γάμου ναι. Στο φως της ημέρας, με λευκό αντί για μαύρο μέσα, με πάρα πολύ παστέλ στοιχεία. Αλλά το χρυσό πριτάνευε εννοείται και αυτά και εννοείται και τα πούπουλα τα οποία ήταν και σημάδι της εποχής τότε. Για μας ας πούμε αυτός ο γάμος, ο Great Gatsby ήταν ορόσημο στην καριέρα μας γιατί από εκεί μας ήρθαν πάρα πολλοί γάμοι που θέλανε να ακολουθήσουμε ένα θεματικό στοιχείο. Το ίδιο επίσης γίνεται και στις βαφτίσεις και είναι και πολύ πιο εύκολο ας πούμε. Ναι. Το theme στις βαφτίσεις. Ναι, είναι ναι, πολύ σίγουρα. Πιο εύκολο. Είναι και κάνεις. Επειδή είναι τα παιδιά πιο. Ο κόσμος των παιδιών είναι πολύ πιο μεγάλος. Είναι colorful. Είναι αυτό το πράγμα ότι μπορείς να παίξεις με τα χρώματα. Ναι, 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 ναι. Αυτό ακριβώς. Ας πούμε, π.χ. κάναμε πρόσφατα ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα βάφτισης που ήταν το τσίρκο. Ναι. Το οποίο είχε όλα τα στοιχεία του τσίρκο μέσα. Ναι, ναι, τα ζώα, φαντάζομαι. Είχε διάφορα τέτοια από τα οποία έλεγες ότι. Έχει και αυτό, έχει και αυτό. Είχαμε μέχρι και μηχάνημα για popcorn, ας πούμε, και ναι. Γλυφιτζούρια και μαλλί της γριάς. Φαντάσου σε τόσο λεπτομέρειες στο όλο θέμα. Ναι. Γενικότερα τα τελευταία 3 χρόνια το αγαπούν το θέμα. Έρχονται και μας το ζητάνε μόνοι τους πλέον. Το θέμα νομίζω ότι διευκολύνει πολλά πράγματα. Βάζει τα όρια. Αυτό, βάζει όρια αυτό, για κάποια αυτό. Πράγματα. Γιατί απλά, διαφορετικά έχεις έναν ωκεανό να επιλέξεις από πάρα πολλά πράγματα. Απλά ξέρεις, είναι και αυτό το πράγμα ότι είναι κάποιες φορές που θα τους πεις ότι δεν το επιτρέπει το θέμα μας και θα σου πούν: OK, έχεις δίκιο. Είναι και κάποιες φορές όμως που θα τους πεις ότι δεν το επιτρέπει το θέμα, δεν με νοιάζει. Ναι, λέγω έτσι. Okay, εντάξει, okay. Ναι. Θα το κάνουμε και αυτό και θα το βάλουμε έτσι. Εκεί είναι που μπαίνουμε πάλι εμείς και προσπαθούμε να θέσουμε πάλι τα όρια ναι. Στην όλη κουβέντα. Πριν που λέγαμε για τους διάσημους γάμους, mm-hmm. εμένα μου άρεσε πάρα πολύ φέτος. Mm-hmm. Δηλαδή τον υπερχάζεψα στο Instagram το γάμο της Giovanna Battaglia, της στυλίστριας, mm-hmm. συνεργάτηδας της Vogue Ιταλία. Μαζί με την... Πολλές Vogue μάλλον πρέπει να συνεργάζεται. Όντως. Ο οποίος ήθελα να σε ρωτήσω πόσοι θεωρείς δούλεψαν από πίσω. Δεν μιλάμε τώρα για το προσωπικό, σερβιτόρους κλπ. Πόσοι δούλεψαν σαν και σένα... άνθρωποι, για να γίνει αυτό το πράγμα. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, καταρχήν είναι η αρχή προετοιμασίας του, είναι ένα χρόνο πριν τουλάχιστον. Όταν αφορά ένα τέτοιο πρόσωπο που σίγουρα θα προσέξει πολύ τη λεπτομέρεια, θα πρέπει να είναι παραπάνω από 4 επαγγελματίες μαζί για να μπορέσουν να δώσουν ένα τόσο ναι. δεμένο αποτέλεσμα, να σου το πω έτσι. Γιατί το πιο πιθανό είναι ότι έχει δουλέψει ένας wedding planner, ο οποίος έχει συμβουλευτεί έναν σκηνοθέτη. Σίγουρα. Έναν σκηνοθέτη. Το Spielberg. Ακριβώς. Θα το είδες, τι ήταν αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το φαντασμαγορικό θέμα που είδες ήταν αποτέλεσμα πολλών επαγγελματιών μαζί. Είμαι σίγουρη, γι' αυτό δεν σε ρωτάω. Δεμένη. Και με ένα στοιχείο που... της υπερβολής που θέλανε να το βάλουν. Ναι, ναι. Καταλάβες, αλλά ήταν δηλαδή... ωραίο, ρε παιδί. Ήταν ωραίο. Δηλαδή, πώς καταφέραν αυτή την υπερβολή και δεν φάνηκε ειδικός γάμος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς, δηλαδή, είναι φοβερή η δεξιότητα αυτό να το καταφέρεις. Κι όμως. Αυτό, βέβαια, εμείς έχουμε δει φωτογραφικά τα συγκεκριμένα κόρνες που έχουμε δει. Δεν ναι. έχουμε δει όλο το γάμο. Ναι, για, ναι, σωστό και αυτό. Σωστό γιατί, και το, ας πούμε... Ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα γάμο είναι ο φωτογράφος. Είναι η ματιά του φωτογράφου. Ναι. Ξέρεις πόσο μπορεί να σου ανεβάσει έναν γάμο ένας φωτογράφος
Ακόμα και που είναι με τρία κομμάτια μέσα ο γάμος, ας πούμε. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή για τα do's και τα don'ts. Πραγματικά σου μιλάω ότι μπορούμε να μιλάμε άλλες δύο ώρες εδώ πέρα. Okay, όποτε θέλεις. Και τώρα θέλω και μία άλλη ερώτηση να σου κάνω εγώ τώρα. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε τόσο πολύ αυτούς τους σχεδιαστές νηφικών, παύλα, τουαλέτα από ανατολικά μέρη? Λοιπόν, Ιορδανία, Βηρυτός. Δηλαδή... Αγαπάνε δαντέλα. Γι' αυτό. Ναι, γιατί καταρχήν η Ελληνίδα αγαπάει τη δαντέλα, όπως και να έχει. Είτε αυτή είναι η δαντέλα της Ιορδανίας, που είναι η βαριά η δαντέλα, που έχει μέσα έντονα το χρυσό στοιχείο, τα σημαίνια, ναι, ναι, τα sparkles, όλα αυτά τα πράγματα που στο μάτι παίζουν πάρα πολύ έντονα. Είτε αυτή είναι η γαλλική δαντέλα, η Λιόν δαντέλα, ας πούμε, η Σαντιγή, η πολύ εξευγενισμένη Σαντιγή. Ναι, ναι, ναι. Που είναι αυτό το κομμάτι που το ακουμπάς στο χέρι σου και είναι σαν να μην ακουμπάς καθόλου δαντέλα. Ναι. Την αγαπάμε λοιπόν τη δαντέλα. Η δαντέλα λοιπόν, η βαριά, είναι και αυτή που φαίνεται πιο πολύ στο μάτι. Ναι, αλλά γιατί από εκείνα τα μέρη, δηλαδή βλέπουμε πολλοί σχεδιαστές. Ελισάμ, Ζουχέρ Μουράντ, και είναι όλοι από εκεί. Ναι, αλλά... Εκεί γίνεται κάτι και έχουν εκεί δαντέλες πιο... Σκόλικας. Α, γι' αυτό ναι, είναι από εκεί όλοι, ναι, ναι, οι σχεδιαστές. Ναι, 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 τρελαίνονται. Είναι, δεν είναι οι σχεδιαστές, είναι το... Ξεκίνησε, σου λέω, ο σχεδιασμός και όλο, ο Ζουχάρη Μουράντα, ας πούμε, όταν το ξεκίνησε, έβγαζε υφάσματα καθαρά. Δηλαδή ήταν δαντέλας που τις χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ μεγάλοι σχεδιαστές. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τώρα, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι σχεδιαστές, π.χ. Ρίκι Νταλάλ, Γκρεγκόρ Τσαμποτιάν. Δεν τα ξέρω αυτά. Είναι πάρα πολύ ειδικευμένοι στη δαντέλα και κάνουν κάτι πάρα πολύ ειδικευμένα νηφικά. Ναι. Που τώρα τα βλέπεις και απλά και κάθεσαι και τα βλέπεις. Και δεν τα κάνεις... χαζεύεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται. Γκαλία Λαχάβ, ναι, που είναι και πάρα πολύ διάσημο στην Ελλάδα τελευταία. Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν είναι επειδή είναι βαριά νηφικά. Τα βαριά νηφικά έχουν αρχίσει και επιστρέφουν. Ναι, ναι, ναι. Τα πριγκιπικά νηφικά, να σου πω. Άσε που δεν νομίζω να είχαν φύγανε και ποτέ, η αλήθεια είναι. Είχαν φύγει, γιατί είχαν φύγει τα καλά βαριά νηφικά, είχαν έρθει στη θέση τους. Κάποια τα οποία ήταν σαν τα βαριά νηφικά, με δικές τους παραλλαγές εδώ πέρα, με κάτι μπάντι τα οποία δεν μπορούσες να τα δεις από τα Σβαρόφσκι. Ναι. Είχαν αυτή την νομίζω, την οποία όμως ευτυχώς έφυγε γρήγορα. Τα έβαλαν αρκετές, okay, ένιωσαν λίγα και οι γυναίκες, γιατί θέλετε να νοιάσετε λίγο και αυτό το γκόμενα. Εκείνη μέσα σε εισαγωγικά. Μέρα, τα έβαλαν αρκετές, αλλά ευτυχώς δεν φορέθηκαν παραπάνω και φύγανε. Λοιπόν, τώρα αυτοί οι σχεδιαστές έχουν αναλάβει να φέρουν το βαρύ στοιχείο του νηφικού, ναι, στην πιο ελαφριά του μορφή. Αυτό είναι καλό. Okay. Έχουν βγάλει πολύ ωραία κομμάτια. Είναι και κάποια κομμάτια βέβαια που λες ότι είναι μόνο για γάμο στο Ντουμπάι. Ναι. Δεν μπορείς να το φορέσεις εδώ πέρα. Αλλά υπάρχουν και πολύ ωραία κομμάτια που λες ότι ναι, ναι, μ' αρέσει. Το προτιμώ. Το κακό τους ποιο είναι εδώ πέρα? Ότι π.χ. ας πούμε στην Ελλάδα, όταν θα βρεις τέτοιους σχεδιαστές, θα βρεις ένα έτοιμο νηφικό. Όταν θα πας σε έναν Έλληνα σχεδιαστή να σου κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση ο Έλληνας σχεδιαστής, τουλάχιστον με αυτούς που έχω συνεργαστεί εγώ, να σου πει ότι θα πάρεις το έτοιμο αυτό που βλέπεις. Ποτέ. 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 Ο Έλληνας σχεδιαστής, σου λέω τώρα, όχι αυτός που κάνει εισαγωγή. Ναι. Θα σου πει ότι θα το κάνουμε από την αρχή. Ναι. Γιατί έτσι πρέπει. Όλα τα έτοιμα λοιπόν θα έχουν τη γαμάτη τη δαντέλα. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, απλά με συνεπαίρνει λίγο όλο αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, έτσι μιλάμε και εμείς μεταξύ μας. Τη φοβερή τη δαντέλα, ναι, θα την έχουν πάνω τους ανηφικά, ναι, απλά το εσωτερικό τους κομμάτι θα είναι με υποδέστερη ποιότητα. Ναι, και κατάλαβα. Εκεί κολλάω λιγάκι εγώ. Και ότι... δεν θα είναι τελικά αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε? Πολλές φορές δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που βλέπεις στη φωτογράφηση. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν θα ήταν όπως το φοράει η Χαντίδη ή το οποιοδήποτε μοντέλο, σίγουρα. Αυτές αλλά... οι αδερφές Χαντίδη, έλεος. Πραγματικά έλεος. Τι να κάνει κι αυτή. Πραγματικά τώρα αυτή. Είχαμε την Τζίτζι πέρυσι, τώρα έχουμε την Μπέλα παντού. Είναι η Μπέλα τώρα, ναι. Τέλος πάντων. Σε άλλο θέμα αυτά πάλι. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ προτιμώ περισσότερο το φτιαγμένο από την αρχή ελληνικό κομμάτι που μπορείς να το κάνεις όπως θέλεις. Και καλά κάνεις, νομίζω. Και επίσης προτιμώ περισσότερο και τη γαλλική δαντέλα από την Ιορδανέζικη δαντέλα, να σου πω επίσης. Ναι. Ας πούμε, στην Ελλάδα έχουμε η μοναδική σχεδιάστρια που φέρνει Λιόν δαντέλες, η μοναδική. Η οποία είναι? Η Λουκία. Η Λουκία. Πρόσφατα, ας πούμε, η Λουκία είναι 40 χρόνια σχεδιάστρια. Ναι. 40 χρόνια σχεδιάστρια. 40 χρόνια, 40 χρόνια δεν έχει ρίξει ποτέ την ποιότητά της. Ποτέ.
τα κομμάτια της είναι αρκετά θεατρικά. Αυτό δεν μπορείς να πεις δεν ότι... είναι τυχαία. Ναι, και δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι μπορεί να το φορέσει η κάθε νύφη αυτό το πράγμα. Έχω να σου πω όμως ότι έχω πάει νύφες στη Λουκία και εκεί που έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να της πηγαίνει το νυφικό, παρόλα αυτά θα το δοκιμάσουμε γιατί θέλω να το δω πάνω της. Εκεί λες ότι αναλαμβάνει τελικά ο τεχνικός μετά το κομμάτι και σου βγάζει ένα κομμάτι πάνω στην ύφη ακριβώς που θέλεις και όπως τη πάει εκείνης. Και ναι. Λες ότι εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ναι, και τελείωσε. Ξέρεις τι, εσάς τους wedding planners σας νιώθω λίγο σαν τον coach πριν από έναν αγώνα στον αθλητή του. Δηλαδή σας νιώθω ότι τη μέρα εκείνη... Είμαστε και ο προπονητής, είμαστε και τα ματ. Μαζί. Ναι, αυτό με τα μάτια ήταν τέλειο. Γιατί καθόμαστε λίγο, ξέρεις, να νιώσουμε και όλη την οργή του κόσμου πάνω μας. Ναι, ξεχωρίζουμε από το ζευγάρι την οργή του κόσμου, κάνουμε και αυτό το πράγμα, αλλά και προπονούμε το ζευγάρι ώστε να βγει σωστά στον αγώνα. Δηλαδή, ήθελα κλείνοντας να μας πεις ποια είναι η συμβουλή που δίνεις εσύ στις νύφες σου. Εκεί έχει φτάσει η μεγάλη μέρα. Τι τους λες? Τους λέω τρία πράγματα. Τους λέω να είναι αυτοί που είναι. Ναι. Να μην προσπαθήσουν να βγουν κάτι διαφορετικό. Ναι. Να ακούσουν μόνο τον εαυτό τους και κανέναν άλλον, λέγοντας και εννοώντας πάντα πεθερικά, συμπεθερικά και όλα ημέρα, αυτά τα ναι. πράγματα. Και τρίτον, να αφαιθούν στον επαγγελματία που έχουν επιλέξει. Να αφαιθούν στον επαγγελματία. Ναι, γιατί... δεν θα είναι επαγγελματία σαν. Τότε γιατί τον πήρε στην τελική ανάλυση. Δεν υπάρχει λόγο μετά. Να απολαύσει το πάρτι σου. Ακριβώς. Γιατί είσαι κι εσύ. Το πάρτι σου, τη μέρα σου γενικότερα. Τη μέρα σου γενικότερα. Αν ασχοληθείς τώρα γιατί δεν έχει παίξει μουσική και δεν έχει πότε θα σερβιριστεί το φαγητό, τελείωσε. Μελέτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Χαρά μου. Μπορούμε να μιλάμε για άλλε δύο ώρε. Θα έρθει πολύ σύντομα. Για άλλε δύο ημέρε βασικά, μα συνεχίζαμε έτσι. Μα προσπαθούσα να το χειρίζομαι λίγο κάπως. Γιατί λέω τώρα θα θέλω να κάνω όλες 10 ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα και πάντα νηφικά τώρα και έχουμε πάει αλλού. Όχι, εγώ γελάω ρε παιδάκι μου, γιατί όταν μου είχες πρωτοπεί να έρθω και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, μου έλεγες ποιο λες να είναι το θέμα που θα πρέπει να μιλήσουμε. Αλλά τελικώς είναι αυτό το πράγμα που σου είπα, ότι θα το φέρει συζήτηση μόνο του το θέμα, γιατί δεν υπάρχει θέμα σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Υπάρχει ένας γάμος ο οποίος έχει 47 εκατομμύρια θέματα μέσα του που μπορείς να τα αναλύσεις για πολλές ημέρες. Για πολλές ημέρες, ναι. Όπως και γενικά τα event, οι εκδηλώσεις, οι εταιρικές, οι οικογενειακές, ακόμα και αυτά εφαρμόζουν και σε ένα οικογενειακό... Οι εκδηλώσεις έχουν το εξής καλό, ότι είναι πολύ πιο συγκεκριμένες και δεν έχουν φαντασία. Είναι λίγο πιο στιβαρά τα πράγματα στις εταιρικές εκδηλώσεις. Ναι. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό, κάνουμε τη γνωριμία με την εταιρεία, μιλάμε με τον εμπορικό του συγκεκριτή. Τώρα μην μου το ανοίγεις τώρα και αυτό το θέμα τώρα. Όχι, απλά θέλω να σου κλείσω το θέμα το ότι... Δεν είναι τόσο εφάνταστο το event styling στα corporate events. Ναι. Είναι λίγο πιο κλειστό, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Τα corporate events πρέπει να είναι συγκεκριμένα πράγματα. Μου έχει τύχει να κάνουμε κάποιο theme event σε corporate event, αλλά και πάλι ήταν πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν τα όρια που τα θέτεις εξ αρχής. Δεν είναι αυτό το πράγμα που έχεις στο γάμο που ανοίγει η πυραμίδα από πάνω προς τα κάτω και ανοίγει και ανοίγει και δεν έχει τέλος. Και θα έχουν γνώμη όλοι. Και... Ναι. Ο γάμος είναι πολύ, είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Συγκεκριμένα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά. Εγώ σας ευχαριστώ. Πού σε βρίσκουμε, πες μας όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, έχουμε το site μας www.melgroupclub.com. Έχουμε το Facebook, το οποίο έχει και πιο updated pictures γενικότερα μέσα, το οποίο το βρίσκεται Mel Group Lab, το lab με B στο τέλος, όπως το laboratory, να τα λέμε και αυτά. Και το ίδιο ακριβώς και για το Instagram. Ναι. Mel Group Lab, μία λέξη. Ακριβώς. Θα χαρούμε πολύ να μας ακολουθήσετε, να δείτε λιγάκι τη δικιά μας νοοτροπία για όλο αυτό το πράγμα, το πώς ακριβώς βλέπουμε εμείς το γάμο, με τη δική μας ματιά, την πιο σκηνοθετική, την πιο θεατρική, την πιο έννοια της διακόσμησης για μας. Και θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε και τηλέφωνο, να κάνουμε μια συνάντηση για να μας γνωρίσετε, να μας δείτε πρώτα. Να ξέρετε ότι οποιαδήποτε συνάντηση με οποιοδήποτε επαγγελματία δεν είναι κάτι το οποίο είναι κοστοβόρο ή κάτι τέτοιο. Είναι απλά μια συνάντηση. Ναι, γιατί πρέπει να γνωρίσετε τον άλλον. Για να σας δώσει μια προσφορά ο άλλος, πρέπει να γνωρίζετε τι παίρνετε, τι θα σας δώσει. Τι μπορεί να κάνει για εσάς. Ακριβώς. Είναι φρύο όλο αυτό το πράγμα και θα πρέπει να το κάνετε προτού πείτε τον ναι στον οποιοδήποτε. Γιατί είμαι σίγουρη ότι είναι και παρεξηγημένο το επάγγελμά σας. Είναι αρκετά. Στην Ελλάδα ακόμα και... δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα. Το φοβούνται αρκετά. Το φοβούνται αυτό. Είναι κάποια πράγματα που για το κόστος θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα.
Γιατί είναι κάποιο κόστος το οποίο δικαιολογείται αν σκεφτείς το τι πρέπει να κάνει ο άλλος, ότι πρέπει να για ένα, για μισό χρόνο, για τρεις μήνες θα πρέπει να μαζέψει μια τεράστια ομάδα μαζί του. Ναι. Θα πρέπει να έχει ανθρώπους που να κάνουν συγκεκριμένα εξειδικευμένες δουλειές για να σου βγάλει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να είσαι εσύ ευχαριστημένος με το ποσό που θα ακούσεις. Οπότε είναι πολύ οδυνηρό, να το πω και έτσι, το να μπορέσεις να κάνεις ένα κοστολόγιο συγκεκριμένο. Και καμιά φορά, σε γλιτώνει και από χρήματα που θα τα έχεις ξοδέψει διαφορετικά και όχι με τον τρόπο που εσείς θα μας υποδείξετε. Ακριβώς. Τελικά, δηλαδή, στο τέλος ζυγίζεται διαφορετικά το αν είναι ακριβό ή όχι να προσλάβεις. Τις περισσότερες φορές έχω να σου πω ότι τα ζευγάρια γυρνάνε και μου λένε έκανες τόσα πράγματα για τόσο λίγο κόστος. Ενώ στην αρχή, ας πούμε, πολλές φορές όλος ο κόσμος βασικά, όταν θα ακούσει μια τιμή, θα μπει στη διαδικασία να πει τι είναι ακριβό ή φτηνό τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά στο αποτέλεσμα πάντα, αυτό που θα σου πω είναι ότι πάντα τα ζευγάρια μας γυρνάνε και λένε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν αυτή η ανταπόκρισή σου για αυτό το κόστος. Ναι. Είμαι σίγουρη. Μελέτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια. Γιατί θα κρατήσει 3 ώρες αυτή η εκπομπή. Γεια σας. Γεια.